Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Γιώργο Στεριόπουλο στα σχόλια καλησπέρα, και το ρεπορτάζ. Τι άλλο με το πώς θα γιορτάσουμε τις επόμενες ημέρες και κυρίως να μας πει ο Τάσος Αρνιακός για τον καιρό στην Κεντρική Ελλάδα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλύτερα θα έλεγα από τα σημερινά. Μετά λοιπόν την καλοκαιρία των Χριστουγέννων, αγριεύει ο καιρός και μάλιστα αγριεύει αρκετά, καθώς μια ψυχρή μάζα από την από τον Βόρειο Πόλο θα κατηφορήσει την Ευρώπη και θα φτάσει στις περιοχές της δικές μας και θα καταλήξει στην Αφρική, θα έλεγα, περνώντας και από τη Μεσόγειο. Όλη αυτή η κίνηση, και καθώς η Μεσόγειος είναι ζεστή, θα έχει εκρηκτικά αποτελέσματα. Και εξηγούμε. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ουσιαστικά συννεφιές σε ολόκληρη τη χώρα με ψηλόβροχο και ιδιαίτερα στην κάτω την περιοχή της Λαμίας, της Άμφισσας αλλά και της Χαλκίδας νεφώσεις με βροχές, ασθενείς κατά κανόνα και λίγα και μάλιστα το κύριο στο πρωί και το απόγευμα θα βγει και λίγος ήλιος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμού. Την Κυριακή παρόμοιες οι καιρικές καταστάσεις, με τον άνεμο να γυρίσει σε βολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 0 η ελάχιστη μέχρι 13 η μέγιστη. Θα έχουμε βροχές και ψηλόβροχο και χιονόνερο στα γύρω ορεινά. Τη Δευτέρα τώρα νέα κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά, η οποία θα ξεκινήσει με νοτιάδες και θα ανεβάσει τον υδράγυρο στους 14 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα με ελάχιστη του συν 3, αλλά από την Τρίτη πια περιμένουμε ο χειμώνας να φτάσει και στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, κατηφορίζοντας από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Έτσι λοιπόν την Τρίτη προπαραμονή της πρωτοχρονιάς περιμένουμε χιονόνερο στα παιδινά, χιόνια στα βουνά της Κεντρικής Ελλάδας, βοριάδες και πτώση του υδραργύρου, δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 7 βαθμούς Κελσίου στη Λαμία με έναν ελάχιστη τιμή. Από εκεί και πέρα όμως Τετάρτη, Πέμπτη, παραμονή της πρωτοχρονιάς και πρωτοχρονιά περιμένουμε χιόνια όχι μόνο στα βουνά που οπωσδήποτε θα είναι πολλά και θα το στρώσει και μάλιστα, αλλά περιμένουμε και χιόνια στις παιδινότερες περιοχές και τον υδράγυρο μείον 2-3 βαθμούς Κελσίου και μείον 3-3 βαθμούς Κελσίου θετικό και την παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς που θα χιονίσει ακόμα και μέσα στη Λαμία. Θα χιονίσει. Ναι, ναι, θα χιονίσει και μέσα στη Λαμία κύριε καθηγητά. Αυτό θα λένε χιονίσει. Οι ενδείξεις. Θα χιονίσει όπως φαίνεται με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία που έχω στα χέρια μου, εκτός αν κάτι αλλάξει. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι θα χιονίσει και μέσα στη Λαμία. Και το χιόνι θα είναι όμως πολύ στα γύρω ημιωρινά και ορεινά, όπως είναι ο Μπράλος, όπως είναι η Ήτη, η Γκιώνα, δεν το συζητάμε για τα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού, θα έχει και μεγάλο πάχος χιονιού στα ορεινά της Κεντρικής Ελλάδας. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε βελτίωση καιρού, αλλά με μια διαφορά, καθώς θα ξεστερώσει, θα παγώσει το χιόνι, καθώς φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές. Ακόμα θα φτάνουν τους μείον 6, μείον 7 έτσι λοιπόν περιμένουμε χιόνια την πρωτοχρονιά. Άρα πρωτοχρονιά με χιόνια, ναι. Πρωτοχρονιά με χιόνια και μετά πάγο ο οποίος θα κρατήσει μέχρι τα Θεοφάνη. Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, για την πλήρη ενημέρωση. Νομίζω δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κάτι περισσότερο. Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστούμε από την. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λαμία και το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε. Επίσης, να είστε καλά. Καλή χρονιά, κύριε Αρνιακό. Επίσης, γεια σας. Πάμε τώρα στην βαριχημονιά που θα έχουμε, Γιώργο, αφού είδαμε και το προηγούμενο ρεπορτάζ. Στη βαριχημονιά στη τσέπη μας που υπάρχει, μένουν τρεις εργάσιμες ημέρες ουσιαστικά από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Τι θα προλάβουν να πληρώσουν, τι θα προλάβουν να ρυθμίσουν. Τα ραντεβού με την εφορία. Τα χαράτσια με την εφορία. Θα γίνεται ένας κακός χαμός λογικά τις επόμενες ημέρες. Να προλάβουν τις διαδικασίες. Πάμε να καλησπερίσουμε τον διευθυντή της εφορίας Λαμίας, τον κύριο Μαλιάγκα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, κύριε Μαλιάγκα.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία. Καλό κουράγιο θα πω εγώ, γιατί θα έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας στις τελευταίες τρεις ημέρες, κύριε Μαλιάγκα. Τέλη κυκλοφορίας, ένφια, έχουμε τις ρυθμίσεις και μάλλον και το ε9, σωστά? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Έχουμε μέχρι τέλος του έτους, έχουμε την τέταρτη δόση του ένφια. Έχουμε δόση εισοδήματος, φόρο εισοδήματος. Έχουμε τη δόση όποιος έχει κάνει τη ρύθμιση. Έχουμε και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Το βασικότερο. Με τα τέλη κυκλοφορίας, τι ακριβώς έχει γίνει? Μπαίνει κάποιος, τα τυπώνει μόνος του και έρχεται και πληρώνει? Ναι, τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να τα εκτυπώσουμε όλοι από το ίντερνετ, μέσω της Γενικής Γραμματείας. Εκτυπώνουμε τα τέλη και πάμε στην τράπεζα με το ταυτότητα φυλής και πληρώνουμε. Επειδή το γνωστό ερώτημα είναι, θα δώσει παράταση ή δεν θα δώσει? Να τα πληρώσω τώρα ή θα πάρει καμιά εβδομάδα και να μπορώ να τα πληρώσω μετά? Τι απαντάμε εδώ? Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Μάλλον πρέπει να πληρωθούν, γιατί μετά αν δεν δώσει έχει πρόστιμο διπλά, το διπλάσιο. Δεν είναι θέμα δικό μας μετά να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το φορολογούμενο. Άλλη μια ερώτηση σε αυτό το κομμάτι έχει σχέση με το αν πρέπει τα έσοδα αυτά να καταγραφούν μέσα στο 2014 και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης. Αυτό υφίσταται ως ενδεχόμενο? Ναι, υφίσταται, αν και οι πληρωμές μέχρι το Φλεβάρι πάνε μέσα στον προπολογισμό του 2014. Άρα λοιπόν ό,τι πληρώνεις μέχρι το Φεβρουάριο, ναι, χρεώνεται, ναι, στο 2014. Ναι. Επίσης, με τα τέλη, μια διευκρίνηση, επειδή πολλοί το είχαν συζητήσει, όταν υπάρχει το αυτοκίνητο είναι 50-50 ή ποσοστά σε κάποιοι μεταξύ των δύο ή τριών, τα τέλη βγαίνουν, φαίνονται ότι είναι και στους δύο. Δεν μπορούν να σπάσουν τα τέλη, ένας από τους δύο αν τα πληρώσει, το αυτοκίνητο ξεχρεώνεται. Εντάξει, μην υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Για ξαναπείτε το αυτό, δηλαδή αν ένα αυτοκίνητο είναι ποσοστιαία... Είναι 50-50, τα τέλη θα βγουν και στους δύο. Θα λέει 300 στον ένα, 300 στον παραδείγμα, αν είναι 1.800 κυβικά, ας πούμε. Δεν πρέπει να το πληρώσουν, και υπήρχε ένα πρόβλημα αυτό, γιατί και στους δύο, αν θα πρέπει να τα πληρώσουν και οι δύο. Δεν μπορεί να σπάσουν τα τέλη 150 και 150. Ένας θα το πληρώσει και, θα τα και το αυτοκίνητο θα ξεχρεωθεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Πινακίδες, επιστρέψατε κύριε Μαλιάγκα καθόλου αυτές τις ημέρες? Είχατε καμιά εντολή? Όχι, εμείς όχι, δεν έχουμε... Μόνο αποτροχία, μάλιστα. Αποτροχία. Εμπρόθεσμα, πάντως, να πούμε, τα τέλη κυκλοφορίας δεν μπορούν να πληρωθούν στην εφορία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι, σε τράπεζες ή ταχυδρομεία, μάλιστα. Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε τώρα στο θέμα του ένφια. Τι ακριβώς συμβαίνει? Διορθώσεις του ε9 είναι μέχρι τις 30, 12. Υπάρχει μια κίνηση, πιστεύω μέχρι τις 30 να έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, οι εκκρεμότητες. Υπάρχει μια κίνηση εκεί, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Τρίτη, 30 Δεκέμβρη, δεν υπάρχει άλλη παράταση? Δεν νομίζω να δοθεί άλλη, άποψή μου. Πιστεύω ότι έχουν γίνει διορθώσεις από όλους. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα δικαιολογικά, μπορεί κάποιος να τα φέρει μετά. Όποιος έχει κάνει διόρθωση, όποιος δεν την έχει κάνει, μέχρι 30 πρέπει να γίνει διόρθωση. Και στον ένφια είναι η τέταρτη δόση τώρα που πρέπει να πληρωθεί, κύριε Μαλιάγκα? Ναι, ναι, η τέταρτη δόση του ένφια. Έρχονται στα αγκισέ της εφορίας, εκεί θα τα πληρώσουνε? Να τα πούμε, γιατί πολλοί δεν τα ξέρουν. Στην εφορία, στις τράπεζες με ταυτότητα φυλής ή στην ταχυδρομία. Μάλιστα. Τα πάντα. Θα τα προλάβετε όλα αυτά, κύριε Μαλιάγκα? Είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, πέφτουν όλα μαζί. Το πρόβλημα μας τώρα είναι με την κατάσταση πινακίδων. Γιατί για την ώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει προσέλευση και δεν ξέρω αν έχουν αφήσει όλοι τις δύο τελευταίες ημέρες. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα έχουμε πρόβλημα. Εκτός κι αν όσες πινακίδες θα ανακατευθούν, έχουν κατευθεί από πέρυσι και δεν θα έχουμε... Εκεί πράγματι είναι μια απορία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει όπως τις άλλες χρονιές. Εντάξει, είπαμε είναι τρεις εργάσεις. Αν το έχουν αφήσει όλοι για την τελευταία μέρα, θα υπάρξει πρόβλημα. Όσοι θέλουν δηλαδή να καταθέσουν πινακίδες, πρέπει να το κάνουν άμεσα λοιπόν από τη Δευτέρα το πρωί, έτσι? Ναι, βέβαια. Ναι, διαφορετικά, εντάξει, 31 το μήνα
κάπω δύσκολο να ξεπεριθούν όλοι. Όσο καλή διάσκεψη να έχουμε, όσο να καθίσουν και οι συνάδελφοι. Κατανοητό απόλυτα. Και όσοι κάνανε ρυθμίσεις για τις οφειλές τους, πέρα από τα υπόλοιπα που είπαμε, κύριε Μαλιάγκα. Ναι, είναι η δόση, πρέπει να πληρώσουν τη δόση τους. Τις 31 του μήνα. Η δόση της ρύθμισης. Επίσης, όσοι δεν έχουν κάνει, καλό είναι να σπεύσουν να κάνουν. Όσοι δεν έχουν κάνει το ακατάσχετο να το κάνουν. Αυτά είναι για την. Πιο σοβαρά για την ώρα. Τι να πούμε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο για τις τρεις τελευταίες εργάσιμες ημέρες, κύριε Μαλιάγκα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο που ήθελα, μια και είμαστε στον αέρα τώρα. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω λίγο τους συναδέλφους της υπηρεσίας μας, αν και δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, για την ανταπόκριση που είχαν στην προτροπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να συγκεντρώσουν τρόφιμα για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Και τα στείλαμε στην Αθήνα. Μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια για πολλά για τις πρωτοβουλίες αυτές. Να είστε καλά, κύριε Μαλιάγκα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των γερμανικών οφειλών, καθώς πλέον πληθαίνουν οι φωνές και από το εξωτερικό που παραδέχονται ότι υπάρχουν οφειλές από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Και μιλάμε για ξένες εφημερίδες πλέον, Γιώργο, οι οποίες παραδέχονται βέβαια είναι πολύ μικρότερο το ποσό από ό,τι διεκδικούμε. Η αυστριακή Der Standard ήταν αυτή που ουσιαστικά, αν και το ποσό είναι διαφορετικό, παραδέχεται ότι υπάρχει οφειλή. Δεν έχει σταματήσει αυτή η διεκδίκηση. Άρα λοιπόν και το 1,5 τρισεκατομμύρια δραχμές στο οποίο αναφέρεται η εφημερίδα είναι μια καλή αρχή. Είναι. Μπορεί να μην είναι ακριβώς το ποσό της οφειλής, αλλά είναι μια παραδοχή ότι Σωστά. υπάρχει. Βέβαια τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν είναι μεγάλη απόκληση με τα 162 ουσιαστικά που ζητούνται από την ελληνική πλευρά. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλησπέρα κύριε Μαριά, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε όλοι οι φίλοι στη στερεά Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και εσείς βεβαίως. Αναγνωρίζονται... Αναγνωρίζονται πλέον και από τα έντυπα οι οφειλές που υπάρχουν, άσχετα αν υπάρχει μεγάλη διαφορά, κύριε Μαριά. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να μείνουμε στη σταθερή βάση. Η σταθερή βάση είναι η απόφαση της διασυμμαχικής συνθήκης ειρήνης, η οποία έγινε το 1946 στο Παρίσι. Εκεί προσδιορίστηκαν τα ποσά, είναι ξεκάθαρα. 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας 1938, που είναι για τις πολεμικές επανορθώσεις. Δηλαδή 108 δισεκατομμύρια ευρώ συν τους τόκους πλέον. Και για το κατοχικό δάνειο προσδιορίστηκε τότε στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας 1938. Σημερινά λοιπόν, όπως έχουν υπολογιστεί, 54 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλετε και τους τόκους, διότι το κατοχικό δάνειο πληρώθηκαν όχι δύο δόσεις που λέει η εφημερίδα, αλλά 9 δόσεις με βάση αυτά που μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος πέρυσι, φέτος το Φεβρουάριο, στη Βουλή που ήμουν στην Επιτροπή για τις Γερμανικές Οφειλές, καταλαβαίνετε ότι τα ποσά είναι ηλικιώδη. Το βασικό λοιπόν είναι ότι εμείς πρέπει να μείνουμε όχι σε υπολογισμούς, αλλά σε ποσά που επιδικάστηκαν, που είναι συγκεκριμένα μέσα σε διεθνείς συμβάσεις. Και αυτά τα ποσά πρέπει να διεκδικήσουμε. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο μεγάλος αγώνας στον οποίο δίνουμε. Ήδη έχω πει και τον αγώνα αυτό, όπως ξέρετε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω μιλήσει 4 φορές στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Κάναμε και αυτή την εκδήλωση που νομίζω και εσείς την καλύψατε για τις γερμανικές αποζημίωσεις. Έχουμε τον αγώνα που δίνουμε για την δημόσια ακρόαση που πιστεύουμε να εκκριθεί το Φεβρουάριο και να συζητηθούν τα θέματα αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα οι Γερμανοί να πληρώσουν. Απλά η τακτική τους είναι με διάφορους κύκλους που έχουν να πάνε σε ένα μικρότερο ποσό για να γλιτώσουν να πληρώσουν τα ποσά. Τα οποία είναι τεράστια και τα οποία οφείλουν να πληρώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν κατάλαβα καλά, δηλαδή λέτε ότι προσπαθούν, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να το αποφύγουν και προσπαθούν να ρίξουν το ύψος του ποσού. Λέω αυτό που είχα πει παρουσιάζοντας το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου. Και εκεί είχα πει απέναντι σε όλους οι οποίοι συζητούσαν, αν και εφόσον θα πληρωθούν τα ποσά, ότι η Γερμανία θα πληρώσει.
Απλά θέλει να πληρώσει πολύ λιγότερα. Και τότε είχα πει, έχει περάσει ένα μισό χρόνο, ίσως και παραπάνω, ότι οι Γερμανοί προετοιμάζονται να πληρώσουν ένα ποσό κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Το είχα πει, μπορείτε να βάλετε και το βιντεάκι να το δείτε. Λοιπόν, από τότε είναι οι σχεδιασμοί τους να φέρουν το ποσό αυτό κάπου εκεί για να το πληρώσουν. Και αν υπολογίσετε, περίπου τα 12 δισεκατομμύρια είναι και το ποσό που δανείστηκε η Ελλάδα από την γερμανική KfW μέχρι στιγμής και έχει εισπράξει λόγω του μνημονίου του πρώτου. Αλλά αυτά δεν πρόκειται να περάσουν, να το καταλάβουν ότι οφείλουν και θα πληρώσουν μέχρι τελευταίας δεκάρα, σου λένε, όλο το ποσό. Έχουν βεβαίως διάφορους θύλακες, φίλους, συμμάχους, υποτακτικούς, οι οποίοι θα θέλουν να προσδιορίσουν το ποσό κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το κατοχικό δάνειο. Δεν πρόκειται να τους περάσει αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό η πρέπει υπόθεση... να δούμε και μια άλλη, να δείτε μια άλλη ανάγνωση μέσα από το δημοσίευμα της Αυστριακής Εφημερίδας, ίσως ως μια προσπάθεια προετοιμασίας της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, ότι το ποσό που δήθεν θα εμφανιστεί θα είναι μικρό και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι το ποσό δεν χρειάζεται να το ψάξουμε να το βρούμε. Το κεφάλαιο το γνωρίζουμε. Είναι για το κατοχικό δάνειο 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας 1938. Αυτό που χρειάζεται να υπολογιστεί είναι η τόκη. Η τόκη θα καθίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ξέρει και υπολογίζει τόκους κανονικά για πάρα πολλούς οφειλέτες, θα υπολογίσει και τους τόκους. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ούτε χρειάζεται ειδική επιτροπή, όπως συγκροτήθηκε του Υπουργείου Οικονομικών, για να μας προσδιορίσει τα ποσά. Τα ποσά είναι συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μου. Και τα έχω πει στη Βουλή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στην πρώτη ερώτηση που είχα κάνει τότε στον κύριο Σταϊγούρα, τον συμπολίτη μας, στις 3 Σεπτεμβρίου... Δεν έχει αλλάξει εκείνη η απόφαση, έτσι. Δηλαδή, που μίλαγε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για πιθανές διεκδικήσεις. Φυσικά δεν έχει αλλάξει, με την έννοια ότι δεν μπορεί και να αλλάξει. Ως εξής, εφόσον αυτά έχουν αποφασιστεί από μια διεθνή διάκτηση ειρήνης, το θέμα είναι, και το κεφάλαιο δεν είναι προϋπολογισμένο, το θέμα είναι να υπολογίσουμε μέχρι σήμερα που φτάνει το επίπεδο των τόκων. Γιατί για μένα τις πολεμικές επανορθώσεις, η τοκοφορία είναι 3% με βάση το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν να υπολογιστεί το 3%. Και το ερώτημα για πολλούς θα είναι αν γίνεται τόκος ανατοκισμός, που εγώ πιστεύω ότι γίνεται και είναι άποψή μου βέβαια. Και το άλλο ποσό είναι η τόκη υπερημερίας του δανείου, του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, που εφόσον η απόφαση της διεθνούς διάσκεψης το αποδίδει σε δολάρια, θα πρέπει να πάμε στα επιτόκια υπερημερίας του δολαρίου. Σας λέω δε ότι ο καθένας μπορεί να μπει στο ίντερνετ για να το δει, ότι την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης τα επιτόκια υπερημερίας του δολαρίου ήταν 17 και 18 και 19%. Καταλαβαίνετε λοιπόν να βάλουμε τα τεράστια αυτά ποσά με ανατοκισμό, δηλαδή πανωτόκια, όπως τα λέει ο λαός μας που τα έχει φορτωθεί από τις τράπεζες, εδώ τα πανωτόκια πρέπει να μπουν, θα πάμε σε τεράστια νούμερα. Αλλά αυτά ας κάτσει η Τράπεζα της Ελλάδας, θα υπολογίσει. Δεν θα τα δεχτούν όμως εύκολα, κύριε Μαριά. Δεν θα τα δεχτούν προφανώς εύκολα όλα αυτά που λέτε. Αυτό μου είναι αδιάφορο εμένα. Με ενδιαφέρει να προσδιορίσουμε το ποσό και από εκεί και πέρα βάλουμε μια διαδικασία συγκεκριμένη για τη διεκδίκηση, που είναι και στο δικαστικό και στο διπλωματικό πεδίο. Είναι και η τίτλοποίηση του δανείου με δημιουργία ομολόγου. Και αυτό το ομόλογο μπορεί να μπει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κλπ. Γι' αυτό θέλω εγώ να δω μια άλλη ανάγνωση σε αυτό το δημοσίευμα. Από ποιον πρέπει να γίνει η ανάγνωση, κύριε Μαριά? Από εμάς που το διαβάζουμε, ως... επειδή επίκειται γιατί η προφανώς, αποφάσεως της Επιτροπής... Γιατί προφανώς αλλιώς το ερμηνεύουν οι άνθρωποι της ελληνικής πλευράς και αλλιώς το ερμηνεύουν οι άνθρωποι της γερμανικής πλευράς. Ναι, θα το δούμε που εντάσσεται ένα δημοσίευμα. Οι Αυστριακοί δεν ξύπνησαν ξαφνικά να μιλήσουν για τις αποζημιώσεις. Επίκειται η παράδοση του έργου της Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού των οφειλών και οι δίθεν πληροφορίες που λένε αυτοί μέσα με τα ψίχουλα που εμφανίζουν των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για να τη βγάλουν μία και έξω. Θα έλεγα λοιπόν ότι το δημοσίευμα αυτό το αυστριακό εντάσσεται σε μια λογική δημιουργίας συνθήκων στην ελληνική κοινή γνώμη για να προσαρμοστεί
σε ένα χαμηλό ποσό. Το οποίο είναι βέβαιο ότι εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας δεν μπορούμε να το δεχτούμε για να το πολεμήσουμε σε κάθε περίπτωση. Κύριε Μαριά, μήπως υπάρξει ρήγμα σε όποιες σχέσεις διπλωματικές με αυτό το ζήτημα που έχει ανοίξει εδώ και καιρό για την χώρα μας? Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αλλάξουν οι συσχετισμοί προφανώς αν γίνει κάτι πάντοτε, επιλύονται πάντοτε ειρηνικά και δικαστικά. Από την ώρα που εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο, θα τους ζητήσουμε τα λεφτά. Γιατί με τη λογική αυτή δεν θα έπρεπε να υφίστανται οικονομικές διαφορές μεταξύ κρατών, μήπως χαλάσουν διπλωματικές τους σχέσεις. Οι Γερμανοί θα πληρώσουν. Η ευημερία την οποία έχουν σήμερα είναι τεχνητή. Οφείλεται στη διάλυση της ελληνικής οικονομίας. Εάν δεν μας είχαν πάρει αυτό το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, δεν θα υπήρχε ούτε πληθωρισμός. Από τον πληθωρισμό αυτό διαλύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία την εποχή εκείνη, διαλύθηκαν όλες οι περιουσίες, πέθανε κόσμος από τον υπερπληθωρισμό και την πείνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι οφειλές. Και πάρα πολύ καιρό πέρασε για να έρθουν αυτά τα πράγματα ξανά στο προσκήνιο. Τους έδωσε την ευκαιρία η διεθνής κοινότητα από το 1953 με τη Διεθνή Σύμβαση μέχρι και την ενοποίηση των δύο Γερμανιών να μην πληρώσουν τίποτε. Όταν βέβαια κάναν αυτή τη συμφωνία περί ενοποίησης των δύο Γερμανιών, κανένας δεν πίστευε ότι θα γίνει η ενοποίηση των δύο Γερμανιών, γι' αυτό και το βάλανε. Το θεωρούσαν ότι θα είναι στον αιώνα πάντα. Λοιπόν, οι κύριοι αυτοί έχουν καταλυστεύσει τους λαούς. Θα πρέπει να πληρώσουν τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα περί δίθεν ρεαλιστικής μέσα εισαγωγικά πολιτικής και αν συμβιβαστούμε με 10-12 δισεκατομμύρια ευρώ είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό το είχα καταγγείλει αυτό εδώ και 1,5-2 χρόνια, διότι κυκλοφορούσαν κάτι τέτοιες εκτιμήσεις και φήμες. Οι οποίες ήθελαν να πάρουν και τον μαντία της επιστημονικής έρευνας δίθεν από φιλογερμανικούς κύκλους. Αν βάλετε το βίντεο στη συζήτηση που παρουσίασε το βιβλίο του Γλέζου, και θα το βάλω και εγώ, θα το αναπτύσσω, θα δείτε ότι μιλάω από τότε για το ποσό αυτό, το οποίο εφημολογείτο. Λοιπόν, και δεν ξέρω πώς φτάσουμε στο τέλος να βγει το ποσό που εφημολογείτο πριν 2 χρόνια, όταν δεν είχε καν ξεκινήσει τη διαδικασία, μήπως πέσει μέσα το ποσό αυτό. Μάλιστα. Το οποίο θα είναι εντελώς τυχαίο, σε εισαγωγικά. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Ξανά καλή χρονιά με δύναμη και υγεία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Θα πάμε τώρα για λίγο στο αγροτικό ρεπορτάζ και μετά από απέτηση πολλών τηλεθεατών, Γιώργο, με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κ. Αρκετσέου. Ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε πριν από δύο μέρες στο Δελτίο με τον διευθυντή του, τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Δημήτρη Αρκετσέου. Μάλιστα η ανταπόκριση των αγροτών στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν τέτοια που ουσιαστικά μας αναγκάζει να παίξουμε τα σημαντικότερα κομμάτια αυτής της παρέμβασης στο Δελτίο, της παρουσίας δηλαδή του κ. Αρκετσέου στο Δελτίο, διότι ήταν τόσο χρήσιμες οι πληροφορίες και προκλήθηκαν ουσιαστικά τόσα περιστατικά τηλεφωνικά στο κέντρο του ΕΝΑ που δεν θα μπορούσαμε και να μην το ξαναπαίξουμε. Και είχαμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει και επαρκής ενημέρωση από τα κεντρικά σε τέτοιο επίπεδο, πρέπει να ομολογήσουμε, Γιώργο. Πάμε να δούμε τι είπε και για τις πληρωμές, για τις παρεμβάσεις που έγιναν τηλεφωνικά, αλλά και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε να δούμε τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Έχει υποχρέωση ο οργανισμός ελέγχου και πληρωμών, όπως λέγεται. Και είναι ο οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος οφείλει τουλάχιστον την ενιαία ενίσχυση όπως και κάθε χρόνο σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση μπήκε στα μέσα του Νοέμβρη και η άλλη μπήκε τώρα, χθες συγκεκριμένα, μπροστά από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτό το, η ενιαία ενίσχυση, περίπου θα πω νούμερα να μην κουράζω, είναι γύρω στα 2 δις και μπήκε η πρώτη δόση γύρω στις 11 με 12 Νοεμβρίου και άλλη μπαίνει τώρα. Ήταν υποχρέωση του οργανισμού, αλλά σας είπα ότι όφελε κάποιους διοικητικούς ελέγχους για να πληρώσει και πραγματικά να γίνει μια πιστοποίηση στους παραγωγούς. Οι καθεστρήσεις λοιπόν αυτές από μερικά προγράμματα, όπως και μερικά προγράμματα, να σας πω το ΕΣΠΑ, το παλιό Leader, τα οποία, είναι κάποια, τα οποία ελέγχει το Υπουργείο Γεωργίας και πληρώνει ο ΠΚΠ. Ένα παράδειγμα, αυτά τα προγράμματα, ας πούμε, που γίνεται σε κάποιες, ας το πω, του ΕΣΠΑ, σε κάποιες ορεινές κοινότητες κλπ. Ή κάποιους δρόμους που κάνουμε σε δήμους κλπ. Περνάνε καταρχάς από τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας, ο έλεγχος, και μετά, αφού πιστοποιηθούν και είναι εντάξει τα χαρτιά τους, να το πω απλά, έρχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρώνει. Αυτή η διαδικασία λοιπόν σε ορισμένα προγράμματα είναι χρονοβόρα και μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κάποια ανησυχία στους παραγωγούς, αλλά θέλω να τονίσω το εξής, γιατί απευθύνουμε περισσότερο στους φίλους, πρώτα στους γεωργούς και μετά στους παραγωγούς, τουλάχιστον να δέχονται τους ελέγχους, γιατί είναι υποχρεωμένος
ο ΟΠΕΚΕΠΕ σαν πιστοποιημένος οργανισμός. Τι εννοείται να δέχονται τους ελέγχους? Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους δέχονται, ας πούμε? Κοιτάξτε, αρχίζουν τα παράπονα γιατί ελέγχθηκα εγώ και δεν έχει ο άλλος. Ένα 10% λοιπόν που θα πέσει τον έλεγχο είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τους κανονισμούς. Είναι δειγματοληπτικός ο έλεγχος. Βεβαίως, ένα 10%. Διοικητικός έλεγχος και δειγματοληπτικός. Τελευταία με τις τηλεπισκοπήσεις που γίνονται όσον αφορά το θέμα αγραναπαύσεων σε κάποιες περιοχές κλπ. Μπορεί η τηλεπισκόπηση να λέει ότι το έχω το κτήμα καλλιεργημένο και να το έχει καλλιέργητο και να τύχει κάποια, ας την πω, περικοπής, ας πούμε, των ενισχύσεων. Οφείλει να το έχει σε καλή κατάσταση το κτήμα. Αυτό λέγεται πολλαπλή συμμόρφωση και πρέπει να είναι επιλεκτικό ή, ας το πω, επιδεικτικό καλλιεργιών για να πληρωθεί. Τα παράπονα δεν λείπουν, αλλά σας λέω, σε κάθε πόλη της Ελλάδας, πέρα από τις περιφερειακές διευθύνσεις, υπάρχουν γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και μπορούν να απευθύνονται οι άνθρωποι να κάνουν τις ενστάσεις. Τα προβλήματα τα οποία οφείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λύνει είναι ο τελικός, μπορώ να πω, αποδέκτης όλων των ετοιμάτων και πληρώνει αυτός. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία μπαίνουν στη μέση έλεγχη είτε του ΙΠΑΤ, είτε των υπηρεσιών του ΙΠΑΤ, είτε των υπηρεσιών της αποκεντρωμένης δίκης, είτε της περιφέρειας, που πραγματικά πρέπει να είναι εντάξει από πλευράς ελέγχων για να πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μιλάω για την μια ενίσχυση που έγινε σε δύο δόσεις Νοέμβριο και τώρα, μιλάμε για άλλα προγράμματα. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν, αποκλειστικά υπεύθυνος δεν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έρθει η παρτίδα, τονίζω, είναι υποχρεωμένος και πραγματικά υπάρχουν τα κοινοτικά χρήματα, προσέξτε, να πληρώσει. Εκεί, να το καταλάβουν όλοι, εκεί που σε μερικά προγράμματα έχει συμμετοχή το κράτος μέλος, σαν χώρα, δηλαδή μιλάμε για τα προγράμματα των νέων αγροτών, των σχεδίων βελτίωσης, το ΕΣΠΑ, σε αυτά τα προγράμματα του LEADER, εκεί πραγματικά έχει μια συμμετοχή και το κράτος μέλος. Εκεί δεν μπορώ να πω υπεύθυνα ότι δεν μπορεί να συμμετέχει με ένα μικρό ποσό το ελληνικό κράτος, αλλά χρειάζονται να γίνονται, τονίζω πάλι, πρέπει να γίνει ο διοικητικός έλεγχος, να γίνει ο επιτόπιος έλεγχος για να πάρουν τα χρήματά τους. Τα προβλήματα δεν είναι ούτε λίγα. Ούτε δεν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κύριο μέλημα και κύριο φταίξιμο. Να σας πω δύο απλά παραδείγματα πάνω στα βιολογικά και στην νητρορύπανση, για όπου υπάρχει. Διότι δεν μπόρεσε ποτέ, ακόμα μέχρι σήμερα που μιλάμε, να ξέρουμε τι στρέμματα καλλιεργούνται. Αυτό βέβαια έρχεται από χρόνια, έτσι, δεν είναι τωρινή η ευθύνη, αλλά είναι καθαρά ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά υπάρχουν τεράστιες άλλες ευθύνες, στις οποίες δεν μιλάει κανείς. Θα πω μόνο τούτο. Εγώ σαν άτομο και σαν αγρότης απαγορεύω, όπως σας το λέω, απαγορεύω τον οποιοδήποτε ιδιώτη να μπει και να δει τα στοιχεία μου. Δυστυχώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί βέβαια με το Υπουργείο και την κεντρική κυβέρνηση, έχει δώσει όλα τα στοιχεία μου σε ιδιώτη, σε ιδιωτική τράπεζα. Πρέπει να ξέρετε ότι η εταιρεία ΓΕΑ, η οποία έχει αναλάβει το ΟΣΔΕ των αγροτών, είναι ιδιωτική, είναι τραπεζίτη. Και σημαίνει αυτόματα ότι ο ιδιώτης αυτός, που είναι το πρώτο κράτος στην Ευρώπη που γίνεται αυτό, δεν γίνεται ποθενά αλλού, ο ιδιώτης λοιπόν μπαίνει μέσα, κοιτάει πόσα στρέμματα καλλιεργεί ο κανείς, τι χρωστάει ο κανείς, πόσα έχει νοικιασμένα, πόσα δεν έχει πληρώσει, κοιτάει όλα τα στοιχεία μου. Τρώνω κάθε χρόνο για να κάνω το όσδη μου, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μου λέει ότι την πρώτη χρονιά μόνο που ενεργοποιείς δικαιώματα, δίνεις τα χρήματα και δεν ξαναπληρώνεις. Εμείς πληρώνουμε επί 8 χρόνια συνεχόμενα, ανάλογα με τις ορέξεις των ενώσεων, τις πασίγες, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΚΟ, οποιοδήποτε μπαίνει στη μέση, και δεν ξέρει κανείς τι του γίνεται. Και προσέξτε, απαιτούσα τουλάχιστον, αφού πληρώνω, να παίρνω στο ακέραιο τα χρήματά μου την ώρα που πρέπει, γιατί τα βιολογικά, κύριε Αρκητσέ, δεν είναι για να πάρω εγώ εισόδημα να πάω στα μπουζούκια το βράδυ. Είναι για να μπορέσω να έχω την καινούργια χρονιά τα εφόδια, για να μπορέσω να καλύψω αυτό που ονομάζουμε βιολογικό ή νητρορύπανση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να μου απαιτεί σαν κεντρικό κράτος, σαν κυβέρνηση, σαν ό,τι θέλετε, άμεσα τα λεφτά που χρωστάω εγώ την άλλη μέρα ή σε 10 μέρες και να μου βάζει αυτόφορο ή πρόστιμο, και εγώ τα λεφτά που είναι να εισπράξω το κράτος να περιμένω ένα χρόνο, δύο χρόνια και να δούμε. Αυτή τη στιγμή πιστεύω εγώ, προσωπική μου άποψη, ότι το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει έρθει να έχει τέλεση δική στο θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πει τόσο η αεροτρία. Έχει καταθέσει το φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, άλλο να το έχει καταθέσει και άλλο να κάνει ένα διάλογο και να φέρει κάποια αποτελέσματα. Αυτό. Εγώ αυτό ξέρω. Δηλαδή, σας λέω ένα παράδειγμα. Έχουμε πει να κατηγοριοποιήσουμε λοιπόν στις καλλιέργειες στις αεροτριές. Πάνε 40, 45, 35. Πάμε στις δεντρώδεις. 50, 52, 57. Πάμε στα άλλα βοσκότοπη και ζωικές μονάδες. Και εκεί αντίστοιχα πόσα βοσκότοπη έχουμε και πόσα ζωικές μονάδες. Μιλάω σε γενικές γραμμές. Εάν αυτό δεν μπορεί να το πει με νούμερο κάποια στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το πω. Ειλικρινά. Σας λέω γενικά. Όπως μιλάει και ο κύριος Μελάς, μιλάω κι εγώ από ό,τι ξέρω και δεν μπορώ, αύριο μπορεί να γίνει κάποια τροποποίηση. Θα γίνει κάποιο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας μια-δυο φορές και
όλα τα κράτη-μέλη, άλλο ζητάει. Εμείς ζητάμε συγκεκριμένα ένα απλό παράδειγμα. 14 συνδεδεμένες καλλιέργειες, προσέξτε. Το καταλαβαίνω, μιλάω σε αγρότη. Όπως ήταν το βαμπάκι συνδεδεμένο, ζητάει λοιπόν τώρα να βάλουμε και τα όσπρια, ζητάει να βάλουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα συνδεδεμένα θα πάρουν μια τιμή έξτρα. Λοιπόν, αυτά τη στιγμή δεν μπορώ εγώ, με παίρνω από όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω πόσο θα έχει παραδείγματος χάρη το Ρεβίθ και η Φακή αύριο σαν συνδεδεμένη. Καταλάβατε. Λέει ότι θα είναι εκεί, κάπου εκεί. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω αν θα έχει 32, 37 ή 26, καταλάβατε τι λέω. Αυτό το ζητάει ο παραγωγός αυτή τη στιγμή. Όπως μπαίνουν και άλλα θέματα στην ΕΑΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας έχει μια μονοκαλλιέργεια 200 στριμμάτων, λέει ότι το 15% αυτής της καλλιέργειας, προσέξτε, πρέπει να είναι άλλη καλλιέργεια από την κυρία. Το θέλει για να κάνει, παραδείγματος χάρη, να βάλει ψυχανθές, να κάνει μια διαφοροποίηση στην καλλιέργεια. Αυτά τα πράγματα τα συζητάνε στο Υπουργείο. Εγώ τα μπορεί να τα διαβάζω, αλλά δεν μπορεί να βγει προς τα έξω και να πει αυτό, 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 αν δεν έχει πραγματικά σαν κράτος μέλος και να πει τελείωσε. Εδώ είναι η ΕΑΚΑΠ, η οποία πιστεύω ότι από το νέο έτος. Προσέξτε, από το νέο έτος, τουλάχιστον από ό,τι λέει το ΙΠΑΤ, μετά την λέμε τις κατευθύνσεις, κύριε Σαντιόπουλε. Και είναι συγκεκριμένα, κύριε Έργετσε, μετά τι θα συζητήσετε με τους άλλους. Προσέξτε, εδώ είναι το παιχνίδι. Εγώ θα τους το πείτε μόνο προσέξτε, προσέξτε, εγώ φωνάζω και από τώρα. Αλλά τότε όταν θα έρθει και να το πω απλά, θα ξέρω με τι ακριβώς γίνεται, θέλω πραγματικά από όλο και από τον ΟΠΚΕΠΕ και από τους γεωπόνους που υπηρετούν το ελληνικό κράτος, του ΙΠΑΤ, έτσι, διευθύνσεις από την αρχή. Ενημέρωση, το βασικότερο, ενημέρωση στον κόσμο, να ξέρει τι θα σπηρεί, τι θα πάρει και πώς θα καλλιεργήσει. Υπάρχει, εδώ υπάρχουν δύο περιφερειακές διευθύνσεις, μία της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι η Γεωπόνη και μία τη ΔΑΟΚ που είναι στην περιφέρεια. Οφείλει ο παραγωγός να πάει να επισκεφθεί αυτές τις υπηρεσίες και μετά τον ΟΠΚΕΠΕ να αν θέλει να ενημερωθεί. Πραγματικά, αν θέλει να ενημερωθεί, αν δεν ενημερωθεί, δεν ενημερώνεται. Να κάνει επίσκεψη και αν πραγματικά δεν ενημερωθεί, να πάει να αναφερθεί στον προϊστάμενο, όποιος είναι αυτός, έτσι, της διεύθυνσης. Και από εκεί και πέρα πέρα δεν ενημερώθηκα. Εγώ τουλάχιστον. Δείχνουν αδιαφορία όμως τώρα έτσι, εδώ ωραία. Να πούμε. Σας λέω. Σας λέω διαδικασία, βεβαίως. Να πάνε να ενημερωθούν γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και λέει δεν το ξέρω. Οφείλεις να μάθεις. Είναι θέμα διάθεση αγροτικής ανάπτυξης στραβακή. Είναι θέμα αποκεντρωμένης διοίκησης στραβακή. Είναι θέμα από ΕΚΠΕ. Έχουμε προϊστάμενο. Πήγαινε κάτω. Χτύπα την πόρτα και αν δεν ενημερωθείς, κάνε και μια καταγγελία. Το λέω απλά στο τέλος, αν βρεις μια διαφορία. Εγώ τουλάχιστον υπηρέτησα 35, εγώ υπηρέτησα 35 χρόνια το Υπουργείο Γεωργίας από τη θέση καθαρά του Γεωπόνου και μετά από θεσμική θέση. Το ξέρετε πολύ καλά. Και προσπαθούσα να ενημερώνω τον κόσμο να μην υπάρχει αυτή η άγνοια. Γιατί η άγνοια έχει πολλά. Έχει πολλά στο τέλος. Ο υπέροχος κόσμος του Άι Βασίλη και όλοι οι πρωταγωνιστές των χριστουγεννιάτικων παραμυθιών ζωντανεύουν και φέτος στη μαγεμένη Ελατοχώρα. Πέρασε τη μαγική πύλη και θα βρεθείς σε έναν υπέροχο κόσμο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους με πολλές δωρεάν δράσεις, θεάματα και ατέλειωτα παιχνίδια στο χριστουγεννιάτικο διαδραστικό πάρκο της Λαμίας. Χρώμα, γέλιο και φιδόρα. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Μαζί μας ο Τζούνιορ από τη Φάγε. Τώρα η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα, Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231-033-934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα.
βουλευτές θα εκλέξουν πρόεδρο δημοκρατίας ή τη λύση θα δώσει ο λαός, λεπτό προς λεπτό η κρίσιμη ψηφοφορία σε απευθεία σύνδεση με τη Βουλή. Στο στούντιο, πολιτικοί αναλυτές συζητούν για την επόμενη μέρα. Προεδρική εκλογή 2014. Η ώρα της κρίσης. Περνάμε στην πολιτική και οικονομική ατζέντα, βεβαίως με αποκορύφωμα την τρίτη και καθοριστική διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα, όπου εκεί θα κριθούν όλα. Το συν 12 είναι το πρόβλημα πλέον για την συγκυβέρνηση, Γιώργο, για να ξεκαθαρίσει. Πολύ δύσκολα και λένε. Με το συν 12 περιμένουμε και ένα νέο διάγγελμα Σαμαρά. Τώρα θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλλον τότε θα γίνει. Θα επιλέξει την τελευταία στιγμή, δηλαδή την Κυριακή, για να πιάσει την εκλογή της Δευτέρας και να είναι όσο πιο φρέσκο γίνεται. Κανείς δεν ξέρει. Είναι... Πάντως αυτό που περιμένουν όλοι είναι να είναι πολύ σκληρό και αυτό, όπως και το προηγούμενο, με τη μετάδοση της ευθύνης ουσιαστικά στους βουλευτές που βρίσκονται στην ενδιάμεση ζώνη του παρόν και του ναι. Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες, είναι οι πολλά... Οι πληροφορίες λένε σωστά. Ότι μέχρι στιγμής από τους 168 που υπάρχουν, τρεις ή τέσσερις ακόμη... Σωστά. Είναι... Όλα αυτά υπάρχουν και κάποια ήπια αλλά και ακραία σενάρια. Ακριβώς, θα σχολιάσουμε όλα αυτά. Ακριβώς. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό την βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομοφθιώτας, την κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εύχομαι πολλά, πάντα τα καλύτερα για όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Και δεν ξέρω, η νέα χρονιά, εγώ τώρα σας πάω στο 2015, πώς θα μας βρει με προκήρυξη εκλογών. Κύριε Μακρύ. Εξαρτάται. Εξαρτάται από την σημαντική αυτή ψηφοφορία της Δευτέρας, η οποία δεν είναι μία ακόμα ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, αλλά είναι η τελική. Είναι ή όλα ή τίποτα. Αν τη Δευτέρα δεν εκλεγεί Προέδρος Δημοκρατίας, δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία, η χώρα προφανώς πάει σε εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μέσα στον πρώτο μήνα του χρόνου, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και το μέλλον εκεί θα δούμε πώς θα είναι. Θεωρώ ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές δυσκολίες αν έχουμε αυτό το σενάριο. Και δεν είναι θέμα ότι είναι φόβος οι εκλογές ή φοβάμαι εγώ τις εκλογές είτε σε προσωπικό επίπεδο ή παραταξιακό, που νομίζω αυτό δεν είναι το τελευταίο που πρέπει να σκεφτούμε. Απλά είναι πιο... Πώς θα προκύψει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα. Γιατί ξέρουμε ότι από τη μία περίπτωση, με αυτή την κυβέρνηση, έχουμε μία διαπραγμάτευση μπροστά μας, σκληρή. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτή η διαπραγμάτευση να είναι μέσα από μία εθνική ομάδα, που είναι ό,τι το καλύτερο, να φανούμε απέναντι στους εταίρους μας ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι παλεύουμε όλοι μαζί και υπάρχει ένα μήνυμα ευθύνης και ομόνοιας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ασαφές τοπίο, γιατί δεν ξέρουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα επικρατήσουν. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Καινούργια κόμματα προφανώς θα αναδειχθούν. Η Βουλή θα είναι διαφορετική. Κάποια κόμματα θα εξαφανιστούν από τον πολιτικό χάρτη. Δεν ξέρει κανένας πώς θα κυμανθούν τα ποσοστά. Δεν ξέρει κανένας τι κυβέρνηση θα προκύψει. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αμφιβολία, μια αστάθεια, μια βεβαιότητα για το μέλλον και είναι αυτό που μας προβληματίζει όλους. Έχουμε ακόμη τρεις μέρες γεμάτες μέχρι την εκλογή δηλαδή της Δευτέρας, και κανείς δεν ξέρει να πει σίγουρα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι 12 ψήφοι που χρειάζεται ακόμη ο Σταύρος Δήμας για να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι μπορεί να γίνει και υπάρχει έτσι τόσο θολό τοπίο? Για να πει κάποιος με σιγουριά ότι υπάρχουν αυτοί οι 12 άνθρωποι που θα ψηφίσουν υπέρ του Σταύρου Δήμα, θα έπρεπε οι ίδιοι... Άρα παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Φυσικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τι δηλαδή, μπορεί να γίνει στο ενδιάμεσο, να λένε τα πράγματα, υπάρχουν κάποια... Να συγκλονίσει έναν εκπρόσωπο του λαού στο κοινοβούλιο για να αλλάξει άποψη. Και αποκλείσαν και τη Χρυσή Αυγή, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέει ο καθένας, δεν υπάρχουν αυτοί οι 12 άνθρωποι, γιατί οι ίδιοι δεν έχουν δώσει δείγματα ότι πρόκειται να ψηφίσουν. Υπάρχουν κάποια, ίσως μπορεί, 2-3 ανθρώπων ή εικάζουμε ότι μπορεί να είναι, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Αυτό που μπορεί να παρακινήσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πλέον δεν έχουμε να παίζουμε, δεν είναι η πρώτη ψηφοφορία που ήταν λίγο πιο χαλαρά, άντε ούτε η δεύτερη, γιατί απαιτείται ο αριθμός των 200. Τώρα μιλάμε για 180 ανθρώπους, οι οποίοι είτε κλαίγουμε πρόεδρο
μέσα σε μία στιγμή, είτε τελειώνουν όλα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να συνυπολογίσει ο καθένας από αυτούς, και εγώ δεν βάζω μόνο τους βουλευτές που είναι στα πιθανά, στις πιθανές δεξαμενές, όπως λέμε, τους ανεξάρτητους, πρέπει όλοι, ακόμα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και οι βουλευτές του ΚΚΕ, όσο και να λένε ότι εμείς έχουμε ταχθεί από την αρχή, ότι δεν θέλουμε, γιατί πρέπει να σκεφτούμε. Ποιο είναι το διακύβευμα? Κανένας δεν ζητάει αυτή τη... Το διακύβευμα υπήρχε και στην πρώτη. Μισό λεπτό. Είναι όμως τελείως διαφορετικά. Γιατί υπήρχε όμως ένα χρονικό περιθώριο που μπορούσε κάποιος να μην εκδηλωθεί, αν θέλετε, από την αρχή και θεωρούσε ότι είχε το περιθώριο. Το έχω ρωτήσει και στους υπόλοιπους βουλευτές που ήρθαν καλεσμένοι στο δελτίο αυτό. Θα το ρωτήσω και σε εσάς. Τι κάνει έναν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αλλάζει άποψη μέσα σε 10 μέρες? Για μένα θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαροι όλοι από την αρχή, να έρθουν να πάνε να δηλώσουν. Τι τον κάνει ότι να αλλάζει αυτό ή το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Εκλογική αναμέτρηση για τον πρόεδρο με την τελευταία έχουν διαφορά 12 μέρες. Τι μπορεί να κάνει, ποιες δυνάμεις μπορούν να αλλάξουν άποψη σε έναν άνθρωπο, έναν βουλευτή μέσα σε 10 μέρες? Να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρά τώρα το θέμα, αν και στιγμές δεν παίρνουν να το αντιμετωπίζουμε ελαφρά, αλλά όταν ακούτε έναν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου να λέει ότι εγώ ψηφίζω 20% τώρα και το υπόλοιπο 80% θα το εξαντλήσω μετά, νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Για μένα... Εντάξει, είναι ανθρώπινες συμπεριφορές. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι μια έκφραση της κοινωνίας. Υπάρχουν αυτοί που ο ελληνικός λαός έχει στείλει εκεί μέσα και υπάρχουν δείγματα όλης της γκάμας των ανθρώπων. Είχαν επικαλεστεί οι συνάδελφοί σας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι μπορεί να έχουμε τόσο ραγδαίες εξελίξεις που τους ανάγκασαν να αλλάξουν άποψη. Ποιες ήταν οι ραγδαίες εξελίξεις? Δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι σε τέτοιο βαθμό που να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Από την αρχή τα πράγματα ήταν δεδομένα, ή μάλλον νομίζω ότι στην δεύτερη, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης... Σας ενημερώνω ότι σας παγιδεύω στην κουβέντα για να πάω σε ένα ερώτημα. Κάντε ό,τι θέλετε, εσείς κάντε τη δουλειά σας. Νομίζω ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας το διάγγελμα του Πρωθυπουργού μπορούσε να είναι καθοριστικό για πάρα πολλούς. Δεν θα το καθυστερήσω. Άρα τα ξέρω, έβαλε... Σαμαράς. Τι εννοείτε? Τι καταλάβατε? Τι εννοείτε? Θα ξέρω ότι θα γίνουν όλα αυτά ο Σαμαράς λοιπόν. Ότι δεν θα ψηφίσουν στην πρώτη... Άρα ο Σαμαράς μας πήγε σε εκλογές γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι 180. Μισό λεπτό. Εκλογές για... Όχι, εκλογές για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μάλιστα, θα γινόταν και μάλιστα ούτως μας άλλως, πάει σε εκλογές απλά... αφού έχει εξασφαλίσει από πριν την παράταση των 2 μηνών. Και το έχει επιβεβαιώσει και αυτό και ο Σόιμπλε. Είπε συναποφασίσαμε. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη Γενάρη, στις αρχές Οκτωβρίου ή στις αρχές Φλεβάρη, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί το πολύ πολύ να είναι έτοιμη 10 με 15 Φεβρουαρίου. Πόσες μέρες μένουν για τη διαπραγμάτευση? Ελάχιστες. 20. 15, 20. Ελάχιστες. Άρα... Λοιπόν, το θέμα της εκλογής... Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα, δεν νομίζω ότι έχετε πρόβλημα να μην σας απαντάω σε ερωτήματα. Το θέμα της εκλογής Προέδρου ήταν να γίνει μετά από ένα μήνα. Τα περιθώρια ήταν πάρα πολύ λίγα. Το ότι μπήκε πιο γρήγορα ήταν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που γινόταν, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η άλλη πλευρά, οι εταίροι μας, οι δανειστές μας, θέλανε να έχουν απέναντι τους ένα ξεκάθαρο τοπίο με ποιους έχουν να συνομιλήσουν. Και όσο εκεί δεν υπήρχε εξέλιξη, ήταν αναγκαίο να ξεκαθαρίσει το τοπίο ποιος θα προκύψει μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει πρόεδρος Δημοκρατίας, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι θα είναι απέναντι, αν δεν υπάρξει αυτό το θόρυβο. Δεν πιστεύει η κυβέρνησή σας. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση. Δεν πιστεύει η κυβέρνησή σας, έτσι όπως χειρίζεστε την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος, ότι θα βγάζατε πρόεδρο της Δημοκρατίας? Νομίζω. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Κυβέρνηση... Για ποιο λόγο? Διότι επιλέγετε Σταύρο Δήμα. Ο Σταύρος Δήμας είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός. Το παραδεχθήκαμε. Άμεμπτος από την αρχή μέχρι το τέλος. Εξαιρετικός και ως επίτροπος. Αλλά όμως είναι μια αυστηρά κεντροδεξιά υποψηφιότητα. Ένας αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ένα. Δύο. Κατεβάζετε τόσες τροπολογίες τις τελευταίες μέρες που χάνετε ο μπούσουλας κυριολεκτικά. Έχετε σπάσει όλα τα παγκόσμια ρεκόρ. Μέσα σε 2 ημέρες 184. Τρία. Χάνουμε το λογαριασμό με τις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Θα σας απαντήσω. Πάτε όλοι για εκλογές και το μόνο που δεν λέτε είναι ότι πάμε σε εκλογές.
Και θα σας πω τι λένε οι δημοσιογράφοι της Αθήνας. Όπως λέμε εμείς, τι λέει η πιάτσα. Ο Σαμαράς είναι αρχιτέκτονας της συγκέντρωσης, της εισπύρωσης του κεντροδεξίου χώρου. Πάει να χάσει με τη λιγότερη δυνατή χασούρα για να μείνει το κόμμα στα χέρια του. Απαντήστε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, από τις παρετήσεις που είπατε των Γενικών Γραμματέων. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το ασυμβίβαστο 18 μήνες πριν από την κανονική προκήρυξη των εκλογών, που είναι η 17η Ιουνίου του 2016, θα πρέπει να παραιτηθούν. Άρα το χρονοδιάγραμμα, και αν δείτε η ημερομηνία παραίτησης, είναι 16 Δεκεμβρίου. Όχι, είναι η μοναδική, δεν υπάρχει καμία καλή άλλη, και γι' αυτό γίνανε οι παραιτήσεις. Όλοι οι γενικοί γραμματείς θα βάλουν. Θα γίνουν υποψήφιοι. Όσοι παραιτήθηκαν. Γιατί υπάρχουν. Μα υπάρχουν. Πόσα είναι τα υπουργεία. Δεν είναι. Θεωρώ ότι παραιτήθηκαν πολύ λίγοι σε σχέση. Σε σχέση με αυτούς που είναι. Αν κάποιος είχε αποφασίσει, γιατί κάποιοι είχαν αποφασίσει πολύ καιρό πριν να είναι υποψήφοι, νομίζω ότι όταν είχαν την καταληκτική ημερομηνία να το κάνουν, το κάνανε. Υπάρχουν και άλλοι γενικοί γραμματείς οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν και συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα αυτό δεν παίζει, είναι εκτός συναγωνισμού. Θέμα τροπολογιών. Είναι μια συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα νομοσχέδια από οποιοδήποτε υπουργείο να κατατίθονται και τροπολογίες που έχουν σχέση με άλλα υπουργεία. Πάντα γίνεται αυτό σε κάθε νομοσχέδιο. Όχι τόσο, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι μια πρακτική η οποία έρχεται από παλιά, συνεχίζεται και αυτή τη Βουλή ακόμα. Και την αφήνουμε. Για μένα είναι λάθος. Θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Όλοι το λέμε. Κανένας δεν λέει αύριο το πρωί θα τα αλλάξουμε. Κοιτάξτε, αλλά είναι καταπληκτικό αυτό. Η Μαρία Ισπυράκη χθες, ο Κύρτσος, όλοι οι βουλευτές. Ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος, ο κύριος Μπριάνης, συνάδελφοι. Κοιτάξτε να δείτε. Πόσο λάθος είναι αυτό, λένε, αλλά να το κάνουμε. Όχι, περιμένετε. Εγώ δεν θα πω ότι είναι τεράστιο λάθος, αλλά είναι μια πρακτική η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Γιατί απαγορεύεις από το κοινοβούλιο να συζητηθούν κάποια θέματα σε ευρειακή κλίμακα ή μέσα στις επιτροπές. Όμως από τη στιγμή που γίνεται αυτή η πρακτική και την ακολουθούμε, δεν πάει να πει ότι είναι και απαγορευτική ή υπάρχει κάτι το περίεργο σε αυτό. Τώρα που είπατε για τις πολλές τροπολογίες, να θυμίσω ότι και πέρυσι στο τελευταίο νομοσχέδιο του χρόνου πάλι είχαμε την ίδια διαδικασία με πολλές τροπολογίες. Κάποιες από αυτές είναι απαραίτητες, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν θέματα μέσα στο κράτος που έχουν 6-7. Αλλά, από το 6-7 μέχρι το 184, ξέρετε τι δρόμο έχει. Κύριε Στεριόπουλε, πρέπει όμως να τονίσουμε το πιο σημαντικό, για να μην υπάρχουν λαθεμένες εντυπώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή κατατεθήκανε τόσες τροπολογίες, αυτός ο μεγάλος αριθμός που αναφέρατε, αυτές όλες περάσανε και εγκριθήκανε. Ελάχιστες από αυτές. Αυτές που ήταν απαραίτητες. 5 που είχαν να κάνουν σε σχέση με το Υπουργείο Υγείας. Η φιλοσοφία Υγείας. Έχει σημασία, νομίζω, κυρία Μακρύ. Η φιλοσοφία είναι λάθος, και να σας πω κάτι άλλο. Γιατί ο κανονισμός της Βουλής το επιτρέπει. Θα μπορούσε εδώ να υπάρχει μια δέσμευση μέσα από τον κανονισμό της Βουλής. Οι τροπολογίες που κατατίθονται να είναι συνυπογραφημένες από 2-3. Συγγνώμη, δεν είναι σωστή έκφραση. Να έχουν συνυπογραφεί. Θα το πάμε και εκεί. Να έχουν συνυπογραφεί από 2-3 βουλευτές, να έχουν ακόμα και τις αντιπολίτευσης, για να μπορούν να είναι πιο παραδεκτές. Και να είναι ο αρμόδιος υπουργός. Να θυμίσω ότι οι τροπολογίες που περάσανε είναι μόνο αυτές που οι αρμόδιοι υπουργοί ήρθανε στη Βουλή και τις υποστηρίξανε. Εγώ πέρασα τροπολογίες, συνυπέγραψα με 3 ακόμα συναδέλφους μου για το θέμα της φορολόγησης των αγροτικών φωτοβολταϊκών, και ήρθε ο κύριος Καρασμάνης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να υποστηρίξει και να πει ότι ναι, την δέχομαι. Η ερώτηση ήταν αν θέλατε εκλογές. Τώρα. Θεωρώ ότι η χώρα δεν ήθελε εκλογές. Ναι, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αποδεικνύεται δεν... κάτι, κάτι θέλει να επιτύχει. Και γιατί δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος που να ανάγκαζε και άλλους χώρους να ψηφίσουν. Και ήταν αυστηρά κεντροδεξιός. Γιατί δηλαδή, αν ήταν κεντροαριστερός θα ψηφιζότανε. Θα ανάγκαζε όμως κάποιος. Γιατί θα ανάγκαζε. Θα μπορούσαν τα διλήμματα που βάζει ο Πρωθυπουργός για συνένεση να είναι υπαρκτά. Ποια συνένεση. Τα ίδια διλήμματα που υπάρχουν από την πλευρά, αν το δούμε κεντροδεξιά, θα υπήρχαν και αν το πιβάμε κεντροδεξιά. Γιατί μια κυβέρνηση που το μεγαλύτερό της κομμάτι είναι προς τη δεξιά, οι περισσότεροι βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι είναι κεντροδεξί, γιατί να μην υπάρχει ένας κεντροδεξιός.
κεντροδεξικός υποψήφιος και να συσπηρώνει αυτές τις δυνάμεις. Γιατί οι κεντροδεξιοί υποψήφοι που και γιατί να υπήρξαν, θα πρέπει... δεν θα σας εξασφάλιζαν τους 180. Μα... και επειδή το ξέρατε, γι' αυτό το κάνατε. Νομίζω ότι αυτό που η υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα, το πρόκρημα που ήταν, είναι ότι είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα. Η κρυφή είδηση σε αυτή την κουβέντα, τονίστηκε από όλους, είναι και ότι και ο Σαμαράς ήθελε εκλογές. Και όταν ακόμα και η αντιπολίτευση παραδέχεται ότι είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα, αλλά είναι μόνο οι αιμονές της αντιπολίτευσης που δεν θέλουν να την στηρίξουν, τότε σημαίνει ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι μια θεώρηση εκ των υστέρων. Εξαιρετική επιλογή ο κύριος Δήμας, ξανά το λέμε. Για να μην παρεξηγηθούμε, είναι μόνο εξαιρετική. Και το παραδέχονται όλοι. Μόνο είναι... που δεν είναι επιλογή συνένεσης. Αυτό που θέλει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος... όταν επιλέγεις έναν εξαιρετικό του χώρου σου και ξέρεις ότι δεν θα τύχει της αποδοχής από τα υπόλοιπα κόμματα, τις υπόλοιπες παρατάξεις... άρα, γιατί είναι συνένεση. Νομίζω ότι όχι. Είχε τη συνένεση... εκ του αποτελέσματος κρινόμενη. Όλοι, ναι, εκ του αποτελέσματος μπορεί να το λέτε έτσι. Εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή, από την αρχή, προσέξτε, από την αρχή όμως όλοι είπαν ότι είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα. Εξαιρετική, ότι ήταν ένας άνθρωπος. Κανένας δεν είναι από παρθενογέννηση σε αυτή τη χώρα. Όλοι από κάπου προέρχονται. Γιατί θα έπρεπε να πάμε σε μια μέτρια λύση. Μισό λεπτό. Γιατί να πούμε ότι πάμε σε μια μέτρια λύση κεντροαριστερή. Αλλά μέτρια λύση, ενώ δεν αποδεχόμαστε την πολύ καλή λύση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, διότι αυτή ήταν η στρατηγική και ο σκοπός από την αρχή. Δεν μπαίνω στην διαδικασία να κρίνω τέτοιες στρατηγικές. Όλα θα φανούν εκ του αποτελέσματος. Όχι. Μήπως είδε τα δύσκολα και πρότεινε εκλογές, λοιπόν, να το πούμε απλά. Νομίζω ότι... εγώ βγάζω το καπέλο του Σαμαρά. Κυριολεκτικά, έτσι. Ή στρατηγικά, κάτι τόσο ευφυές, στρατηγικά, τόσο με τέτοιο πολιτικό κόστος. Ειλικρινά, με τέτοιο πολιτικό κόστος που είχαν όλα τα μέτρα που πήρατε, είναι μεγάλος μάγκας, κυριολεκτικά. Που θα κρατήσει και τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδα ανταγωνισμού στις εκλογές. Και με την ψαλίδα όσο το δυνατόν πιο κλεισμένη. Όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη μέρα. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι τι κερδίζουν τα κόμματα και το λέω με τα πλήρη γνώσεως, όχι γιατί εγώ βγάζω την θέση μου έξω από τη Νέα Δημοκρατία γιατί εκεί ανήκω. Αυτό όμως που όλοι πρέπει να σκεφτούμε είναι την αυτή τη χώρα. Αυτός ο λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ. Καλά, δεν τώρα, δεν τώρα, αντέχει τώρα, άλλο παρακαλώ, να περάσει. Όχι, δεν αντέχει να περάσουμε. Δυστυχώς, στο εκλογικό δυστυχώς τώρα, μην το η οικονομία έτσι είναι. Αυτό που όλοι πρέπει να σκεφτούμε αυτή την ώρα και γι' αυτό είναι η ευθύνη των βουλευτών πολύ μεγάλη και μπορεί σε ανθρώπινο επίπεδο όλοι να το κατανοούμε και να το καταλαβαίνουμε πόσο βάρος έχει πέσει στους ώμους κάποιων ανθρώπων. Όμως αυτό είναι άλλο θέμα, είναι εκεί ακριβώς για να σηκώσουν βάρη και να σηκώσουμε όλοι βάρη από αυτή τη χώρα. Αυτό που πρέπει και προέχει είναι την επόμενη μέρα να μας βρει όλους ενωμένους, τη Δευτέρα να υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι γιατί συμφέρει κάποιο κόμμα συγκεκριμένα, αλλά γιατί συμφέρει αυτή τη χώρα. Και να πάμε την άλλη μέρα με μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, όλοι μπετόν αρμέ απέναντι στους δανειστές μας, να διεκδικήσουμε να το καλύτερο για τα παιδιά μας. Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες. Πού θέλετε να πάτε τη χώρα. Αν, κόμματα... έχουμε τη Δευτέρα, αν έχουμε τη Δευτέρα πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη χώρα πού θα την πάτε. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη συγκυρία και η καλύτερη συνθήκη. Τα μέτρα συνθήκη, από το email του κ. Χαρδουβελή. Αυτά τα μέτρα που τα λέτε εσείς. Τα μέτρα από το email του κ. Χαρδουβελή είναι εξοντοτικά για τον πολίτη. Τα μέτρα που λέτε εσείς θα είναι στο χέρι μας. Είναι στα χέρι μας να τα διαπραγματευτούμε, αρκεί να είμαστε όλοι μαζί. Κανένας δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα μόνος του. Όλα εξαρτάται από την ομόνοιά μας και ο λαός νομίζω το δείχνει σε κάθε περίπτωση. Βλέπετε πόσο αρνητικό είναι το κλίμα για τις εκλογές που υπάρχει περίπτωση να γίνουν, γιατί ο καθένας μέσα του καταλαβαίνει ότι η χώρα θα οδηγηθεί στα βράχια. Και δεν μας συμφέρει μετά όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή που κάναμε να βρεθούμε ξανά στο ίδιο πολύ σημείο. Τώρα, όμως, όλα αυτά, τι άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτό εννοείται. Δεν εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένες. Δεν ξέρω τις απόψεις του κυρίου Κίρτσου και δεν τις συζήτησα. Αλλά μου επιτρέπετε να πω εγώ τη δική μου. Και είπε ότι σιγά την καταστροφή δεν φοβάται η Ευρώπη τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Κίρτσος. Εγώ θα πω αυτό που πιστεύω εγώ. Ότι δεν είναι θέμα αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή πώς θα λέγεται η επόμενη κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι θα κάνει η επόμενη
επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό που θα κάνει ακόμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να το δούμε έτσι, έχει δύο προοπτικές. Η μία είναι να πάει σε πλήρη ρήξη με τους εταίρους, που αν το κάνει αυτό θα είναι καταστροφικό για τη χώρα, γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχουν δανεικά από πουθενά. Και αν δεν το κάνει αυτό και πάει σε μία συνδιαλλαγή ή σε μία συμφωνία, θα είναι σε αντίφαση με αυτά που ως τώρα υποστήριζε. Γιατί αυτό το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που θέλει πάρα πολλά χρήματα για να υλοποιηθεί, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Δεν είναι οι προοπτικές. Είναι κίνηση του Σαμαρά να πάει σε εκλογές. Είναι ευφυής κίνηση να πάει σε εκλογές. Αυτό θα το δούμε. Ευφυέστατη, γιατί θα πιέσει να πει: ελάτε να ψηφίσετε, να μην πάμε. Και αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ξανακαλέσουν πιθανότατα όσο θέλανε για εκλογές. Έτσι, μπράβο. Αν θέλανε κάποιοι να αποδομήσουν το σχέδιο σε εισαγωγικά, όπως λέτε εσείς, Σαμαρά, ορίστε, έχουν μπροστά τους τη Δευτέρα να μην το κάνουν. Ναι. Αλλά να έρθει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και να τον φωνάξουν ξανά όσο τυρελάτε εδώ, να ξαναδιαπραγματευτούμε. Πάμε σε εκλογές. Μια χαρά το όταν έχει γίνει έκκληση από τον Πρωθυπουργό για ομάδα, για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, θα μπορούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει. Από τη στιγμή που θέλει να είναι κυβερνός αριστερά και να πάρει ευθύνη στα τεκτενόμενα της χώρας, υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό να το αποδείξει από τώρα. Βλέπει αρκετά μακριά. Αν τον ξαναφωνάξουν, είναι διαφορετικό από το να είσαι παρόν να κάνεις κυβέρνηση. Ας αφήσουμε τους τακτικισμούς ο καθένας και ας κάνει το καλύτερο που είναι για τη χώρα του. Να είστε καλά. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος, όλα θα κρυθούν τη Δευτέρα και θα είμαστε νομίζω πάλι εδώ να τα σχολιάζουμε. Ελπίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που ευχόμαστε όλοι είναι ένα 2015, πέρα από να έχουμε όλη την υγειά μας. Όχι στα βράχια, έτσι. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Να είναι καλύτερο για όλους μας. Γιατί αυτή η χώρα πρέπει να έχει και προοπτική, όχι για εμάς, κυρίως για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε για τον καλό σας βράδυ. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Ένας από τους μεγαλύτερους βέβαια τουριστικούς πόλους έλξης και ιδιαίτερα τον χειμώνα και ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές ημέρες παραμένει η Ευρυτανία και το Καρπενήσι βεβαίως, Γιώργο. Και είδαμε παρά το γεγονός ότι υπήρχε λίγο χιόνι τις προηγούμενες ημέρες με την αλλαγή των καιρικών φαινομένων. Ο Τάσος ο Αρνιακός το ξεκαθάρισε. Έτσι. Ότι θα κάνουμε πρωτοχρονιά με χιόνι. Αυτό σημαίνει ότι το χιονοδρομικό στο Βελούχι, αν είχε λίγο, τώρα θα έχει όσο πρέπει, ίσως και περισσότερο, για να επισκεφθούν όλοι την Ευρυτανία, το Καρπενήσι και τα γύρω χωριά και να περάσουν καταπληκτικές γιορτές και καλύτερη ακόμα αλλαγή έτσι. Από το 2014 στο 2015. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Το Καρπενήσι φόρεσε τα γιορτινά του, η πόλη μας, τα χωριά μας, οι επαγγελματίες μας όλοι είναι έτοιμοι και περιμένουμε τους επισκέπτες μας, περιμένουμε βέβαια και εμείς οι ίδιοι να γιορτάσουμε τις μέρες που έρχονται. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το Καρπενήσι ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας πολύ καλός προορισμός και χειμερινός, παρότι εμείς λέμε ότι είμαστε ένας προορισμός 365 ημερών το χρόνο. Βέβαια δεν έχει ρίξει χιόνι. Αναμένουμε το χιόνι λίγο μετά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε. Και πιστεύουμε ότι θα πυκνώσουν και οι κρατήσεις και θα φτάσουμε στο τέλος, στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στο απόλυτο, να υπάρχουν απόλυτες κρατήσεις στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να βρει και φθηνές λύσεις για τις διακοπές του. Ξεκινούν τα δωμάτια από 35 ευρώ και μπορεί βέβαια να βρει και τα πολυτελείας ξενοδοχεία, τα πεντάστερα που έχουμε. Και έτσι είμαστε ένας προορισμός για όλους και για υψηλές απαιτήσεις. Παράλληλα, ο Δήμος Καρπενησίου έχει διοργανώσει ένα πλέγμα γιορτών και εκδηλώσεων με μελωδίες, γεύσεις, δράσεις που θα μπορούν και τον επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο του Καρπενησίου να γεμίσουν τις μέρες του, να τις ομορφύνουν και να μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και να νιώσουμε τις γιορτές. Είναι βέβαια και μια ευκαιρία να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που μας έχουν ιδιαίτερη ανάγκη αυτές τις μέρες και να τους δώσουμε και αυτούς να νιώσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και σε αυτό το κομμάτι ο Δήμος έχει οργανώσει δράσεις και είναι δίπλα στους συνανθρώπους, αλλά όμως καλό και όλους τους δημότες του Δήμου Καρπενησίου που ξέρουν καλύτερα το γείτονά τους, αυτόν που έχει πρόβλημα, να μπορέσει να σταθούμε δίπλα του και να νιώσουν όλοι τις γιορτές που έρχονται. Πάμε τώρα να θυμηθούμε ξανά ποια είναι η σημασία και η προσφορά της ActionAid μέσα από την πρόσφατη πολύ μεγάλη εκδήλωση, το φιλανθρωπικό γκαλά που έκανε το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος με την ActionAid. Σωστά. Για τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει μικρά παιδιά, ανθρώπους που έχουν ανάγκη
και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει. Μετά από τηλεφωνήματα πολλών τηλεθεατών, Γιώργο, μας ζητήθηκε να προβάλλουμε λίγο τον κώδικα επικοινωνίας που μπορούμε να έχουμε με την ActionAid, προκειμένου να μπορούν κατά να κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο στις 23 Δεκεμβρίου το βράδυ, προβλήθηκε ένα μεγάλο βίντεο με τις δράσεις ουσιαστικά της ActionAid. Θα το ξαναδούμε απόψε ως επίλογο στο δελτίο μας, για να μπορέσουν να ενημερωθούν και να επικοινωνήσουν με την ActionAid όσοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, να το προσέξετε και να επικοινωνήσετε και στα τηλέφωνα επικοινωνίας που θα δείτε στο www.actionaid.gr, αλλά και σε όλους αυτούς που θα δείτε μέσα στο βίντεο να εμπλέκονται και να βοηθούν. Baba fiste nyeneyo baba kuma bafanga turashonje mama turashonje mama bere dro agranike hasonza na bere bere yokosuma haraho niyo ngaruka mbere ro yinza abana ndabakunda no kombro ko ndiba bakonde ko kataki mu fiste no bakonde isa. Se atendía los partos a un rincón de una casa, se muere una por aquí, que otra murió allá. Para shujuk patam namda amra khela dilo korte patam na. He said here is where he sleeps. I better sleep here. Nakusukuma nataka sambala basi kwa timidea sana ndio nilitokea kwa shamba langu kama wazazi akanifiole vile. আমাদের যদি ট্রেনিং না দিত আমরা সবাই মারা যেতাম, আমাদের জীবন বাঁচাতে পারি। Participar um curso, digamos, conhecimentos, né, na questão da ordem, o conhecimento, uma capacitação, tudo isso, né, já vai amenizando a pobreza. As coisas mudou mais, vai pela produção do nosso serviço. Se nós fizer da produção, nós temos que trabalhar. Olha, esse trabalho teve um impacto, né? Mais ou menos assim, a renda dessas famílias, elas praticamente triplicaram, né? Ha habido un cambio y ahora ya no hay muerte. It's not just about going out and giving money to people. It's about being involved in the communities and helping them to help themselves, which is the most important thing because it's a long-term solution. I work with this organization because I believe its methods and its way of working in countries is really matchless. I say, team agents. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, όχι για να κοιμόμαστε μόνο ήσυχα τα βράδια, αλλά γιατί η αδιαφορία νομίζω σκοτώνει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα. Αυτά τα παιδιά που έχουν απίστευτο σεβασμό, που δεν ζητάνε ποτέ τίποτα και ενώ δεν έχουν τίποτα, δεν γκρινιάζουν ποτέ για τίποτα. I am ActionAid. Είμαι ActionAid. I am ActionAid. Είμαι ActionAid. Είμαι ActionAid. Είμαι ActionAid. I am 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 ActionAid.
Πολύ σημαντικές, χρήσιμες, ανθρώπινες πάνω απ' όλα. Γιώργο, νομίζω οι συμβουλές που δίνει η Action Aid, είπαμε στο μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά. Υπενθυμίζουμε και εμείς ξανά, το βλέπετε και στους τίτλους, www.actionaid.gr. Μπείτε και ενημερωθείτε και εμπλακείτε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και τα σχόλια και στο σημερινό δελτίο. Να σε αποδεσμεύσω. Καλό σου βράδυ, χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό μας δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουν με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί βεβαίως σε εορταστικό πρόγραμμα. Από όλους όσους εργάστηκαν για την δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά.